Ελλάδα δεν ασβήνει λοιπόν, εκτελεί. Πολύ ωραίο φάουλ και δοκάρι. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι, να λοιπόν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Με το φάουλ που δεν ασβήνει στο 38. Ο αγώνας αρχίζει. Σε μια λάνα στουγγίζει. Μπάλα σε κόσμο με πας μαγικό. Με παίζουν σκληρά και με κυνηγούν. Μα σήμερα δεν θα με πιάσουν. Πάμε ξέρετε τον Πανίδη. Πανίδης παράλληλης έντας συμφωνίας βάζουν και πιτσούρες και το 1-0. Το 1-0 για τους γηπεδούχους. Ένα πολύ όμορφο γκόλ, ένας ωραίος συνδυασμός. Με την ωραία παλιά του Καλέρη δεξιά που βρήκε τον Πανίδη. Πανίδης έκανε παράλληλη σέντρα. Στην πορεία της μπάλας βρέθηκε ο Πιτσούνης που με ένα απλό πλασέ έστειλε την μπάλα στην γωνία του Γκούτσια. Και έτσι έχουμε το 1-0 για τους γηπεδούχους. Κλέβει ωραία την μπάλα ο Καλέρης. Για να δούμε προποθέσατε επίθεση τώρα. Έχει κάνει κίνηση ο Πιτσούνης. Μπερέτη στον πρίζι, τον βλέπει. Πιτσούνης μπαίνει στην περιοχή. Επικίνδυνη κατάσταση να κάνετε. Ο Πιτσούνης πέφτει. Δεν υπάρχει κάτι σηκώντα τι διαμαρτυρίε. Στους αντιπάλους τους Βόλους. Ο Βόλης αλλάζει όμως θα πεθεί για τον Κατετασβίλη. Ωραίο κόντρο μέσα στην περιοχή Κατετασβίλη. Προσπαθεί να δοκιμάσει το ωραίο σου νέο δοκάρι. Νέο δοκάρι, πολύ ωραία φάση. Δεύτερο δοκάρι για τους φιλοξενούμενους. Τρικαλίτης με το κεφάλι για τον Παπαπέτρου. Παρεμβαίνει ο Καλέρης. Μαζεύει ωραία την μπάλα και προσπαθεί να κινηθεί. Περάει ωραία για τον Γιουρούμ. Δεν υπάρχει offside. Το Γιουρούμ είναι μόνο στο πέρα στο Κούτσια. Τον αποφεύγει. Γιάνουμε πολύ κοντά στο 2-0. Πλασάρει ο Γιουρούμ και είναι το 2-0. Σφραγίζει την νίκη έτσι η ομάδα του Νικολακάκη. Ο Γιουρούμ έφυγε στην πλάτη της άμυνας. Απέφυγε τον Κούτσια και με ωραίο πλασέ στο 21ο λεπτό. Δίνει πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα στους γηπεδούχους για την κατάκτηση της νίκης. Για την σταθεροποίηση. Στην πρώτη θέση.